Ε, πήγα όμως στην Αλβανία και με την βοήθεια του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου των Τυράννων κάναμε μια συναυλία η οποία αποτελείται από ελληνικές και αλβανικές μουσικές. Μεγάλη επιτυχία. Ε, εκεί συνάντησα και διάφορους. Συνάντησα και τον πρόεδρο. Τον πρόεδρο με είχε καλέσει. Ο πρωθυπουργός, συνάντησα τον πρωθυπουργό και μιλήσαμε τετατέτ σε πολλή ώρα. Ε, προσπαθούσαμε επίσης για την ειλικρινιά του, για την αγάπη του προς την Ελλάδα και την ανάγκη που βλέπει να έρθουν πιο κοντά οι δύο χώρες. Ε, έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε κάνει προς την πλευρά της Αλβανίας ό,τι έπρεπε να κάνουμε. Οπότε δεν υπάρχει τυπικό κόλλημα. Δηλαδή δεν είναι όπως τα Σκόπια που δεν τους ονομάζουμε κάπως, που θέλουν αυτοί να ονομάζονται και δημιουργείται ένα θέμα. Και δεν υπάρχει τυπικό κόλλημα. Μπορούμε να πάμε να κάνουμε ένα πακέτο που ζητάει ο Ράμα και να το δούμε το πράγμα αυτό των σχέσεων με την Αλβανία. Δεν πιστεύω ότι ο αλβανικός λαός αυτή τη στιγμή υποστηρίζει οποιοδήποτε σχέδιο. Τρελοί υπάρχουν βέβαια σε όλες τις χώρες που να είναι σχέδιο μεγάλης Αλβανίας και περιλαμβάνει την Ήπειρο ή τη Θεσσαλία, όπως λένε μερικοί. Υπάρχουν μερικοί παράφρονες οι οποίοι λένε τέτοια πράγματα, αλλά αυτοί είναι εντελώς απομονωμένοι. Οι περισσότεροι θέλουν να έχουν καλές σχέσεις με την Ελλάδα, στην οποία πηγαίνουν έρχονται. Μην ξεχνάτε ότι ζουν 800.000 περίπου Αλβανοί στην Ελλάδα και έχουν γίνει. Ναι, και ζουν οικονομικά από εμάς. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει 50.000 περίπου μεικτοί γάμοι. Να παίξουμε κάποιο ρόλο, εγώ ζητώ. Ναι. Και πρέπει να τον παίξει η κυβέρνηση, που καταρχήν η απαλλαγή από παλαιές τελείως μυθολογικές απόψεις, όπως ότι είναι αδέρφια μας οι Σέρβοι. Οι Σέρβοι δεν είναι αδέρφια μας, ούτε είναι τίποτα κανενός. Είναι άνθρωποι φυσιολογικοί, έχουν ένα κράτος το οποίο πότε κάνει καλά πράγματα, πότε κάνει κακά. Έχουν κάνει και έχουν υποστεί σφαγές και έχουν κάνει σφαγές. Και οι Σέρβοι, εν πάση περιπτώσει, θέλανε πάντα την Καβάλα, που ήταν επίνιο, για να διοχετεύσουν την έξοδό τους προς τη Μεσόγειο. Λοιπόν, μην έχουμε αυτά πάντα με τους Σέρβους. Καλό είναι να έχουμε καλές σχέσεις και να παίξουμε και με τον Ερυθρό Αστέρα τώρα που πήραμε το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός δηλαδή. Και για εξονόματος του έθνους που λέτε εσείς του λαού, πώς το είπατε πριν, να παίξει ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα. Λοιπόν, αλλά εγώ μέχρι εκεί. Γιατί αλλιώς τι νόημα έχει η αποχή από την αναγνώριση του Κωσόβου. Σας προτείνω δηλαδή μια μεθόδευση των σχέσεων με τους Αλβανούς. Υπάρχει μεθόδευση η αναγνώριση του Κωσόβου. Το Κόσοβο έχει 80% Αλβανούς και 20% Σέρβους. Είναι προφανές ότι δεν μπορούν να κυβερνούν οι Σέρβοι. Θα κυβερνούν οι Αλβανοί. Έτσι. Διότι αυτή είναι η πλειοψηφία του πληθυσμού. Όσο και αν μας αρέσει και αν μας αρέσει, δεν έχει καμία σημασία η βασιλευτική για τους υπολείπους. Επιπλέον οι Αλβανοί είναι και καθεστώς τώρα και έχουν λύσει αυτό το θέμα με τους μπομπαρδισμούς του ΝΑΤΟ. Είπαν πρέπει να κάνουμε εμείς μια αναγνώριση του Κωσόβου. Όπως είναι, ή παράλληλα να διαπραγματευτούμε με τους Αλβανούς την επίλυση όλων των άλλων θεμάτων, γιατί αυτό είναι μεγάλο θέμα για τους Αλβανούς. Και να λύσουμε, είμαι σίγουρος σχεδόν ότι αν προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, κάποια στιγμή και οι σλαβόφωνοι των Σκοπίων θα ανακαλύψουν ότι η Ελλάδα είναι ένα μειοτότης κρατική με την οποία δεν είναι σωστό να παίζεις. Με ονόματα και μεγάλους Αλέξανδρους και Βουκεφάλους και εν πάση περιπτώσει αν ήταν κάτι ο μεγάλος Αλέξανδρος, είναι προφανές ότι μιλάμε για μια ιστορία της εποχής που δεν υπήρχαν ούτε Έλληνες, ούτε Αλβανοί, ούτε βέβαια κατά το μάλλον ή τον Σλάβοι, έτσι. Δεν είχε κανένα νόημα όλη αυτή η συζήτηση. Είναι όμως ένας τρόπος να είναι ενωμένοι αυτοί, αντιλαμβάνομαι. Ναι, αν μπορεί να διεκδικήσει κάποιος τον Μέγα Αλέξανδρο είναι οι Αλβανοί. Γιατί η μάνα του ήταν, η Ολυμπιάς ήταν από την Ιλλυρία και ως εκ τούτου ήξερε και τα φαρμάκια και τα δηλητήρια και κατά πάσα πιθανότητα τον Φίλιππο, ο οποίος ήταν Μπαγασάκος και είχε κάνει ένα παιδάκι με μια πιτσιρίχα. Κινδύνευε με ο Μέγας Αλέξανδρος στη διαδοχή του.
Γι' αυτό και τον έβγαλε από τη μέση Ολυμπιάς, τον Φίλιππο. Εντάξει, θέλω να πούμε δηλαδή. Πάντως οι Έλληνες, το μόνο πράγμα που δεν κρατάμε στο μυαλό μας είναι το πόσο μας αφορούν τα βαλγανικά. Έχουμε λίγο εσφαλμένα στρέψει το βλέμμα μας προς τα... γιατί εγώ πιστεύω ότι... Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Ναι, βέβαια, απόλυτα. Θεωρώ δε ότι είναι από κόμπλεξ και από νόσο ψυχική, διότι δεν θέλουμε να σχολιάσουμε. Μιλάμε μόνο φάτσα, μόνο ράτσα με τους Ιταλούς, με τους οποίους δεν έχουμε καμία σχέση. Κανένα κοινό παρελθόν, καμία ταύτιση πολιτιστική. Εγώ να φάτσα ο Ναράτσα, είμαστε με τους Αλβανούς, με τους Σκοπιανούς, με αυτούς. Και δει όσο είναι προς τον Νότο. Δεν μας αρέσει αυτό. Είμαστε Ευρωπαίοι. Δεν μας αρέσει. Κατά βάση Βαλκάνοι είμαστε. Στη ζωή να μας κάνουμε ό,τι μας αρέσει και βέβαια είμαστε με τους Τούρκους. Με το τμήμα των Τούρκων που έχουν μεικτή καταγωγή και έχουν πάρει οι Ελληνίδες. Εκατομμύρια Ελληνίδες έχουν χάσει την οντότητά τους και την θρησκεία τους. Γιατί τις έπαιρναν με τη βία οι Τούρκοι και τις ενσώματωνα στα γαρεμία τους. Κάνανε παιδιά όμως με αυτές. Έτσι, η Κοσέμ, η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες σουλτάνες της Τουρκίας, ήταν από κάποιο... από την Κεφαλονιά, νομίζω.